πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Σουηδία, μια χώρα που επίσης έχει νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις, σε πληθυσμό αναλογικό με της Ελλάδας, αντιστοιχούν μόνο 30.000 αμβλώσεις το χρόνο. Σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται κατά μέσο όρο 60 εκατομμύρια αμβλώσεις το χρόνο και δυστυχώς 200.000 από αυτές καταλήγουν στο θάνατο. Οι Ιρλανδέζες και οι Βελγίδες αναγκάζονται να περάσουν τα σύνορα της χώρας τους για μια άμβλωση ή να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους σε ένα παράνομο ιδιωτικό ιατρείο. Εκτεταμένη διαμάχη για το θέμα της άμβλωσης υπήρξε σε πολλά δυτικά κράτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρωτοστάτησαν καταδικάζοντας τις αμβλώσεις και αποτρέποντας τις γυναίκες από μια τέτοια απόφαση. Άμβλωση ή όχι, λοιπόν, ένα βασανιστικό ερώτημα για όλες τις γυναίκες, πάρα πολύ παλιό. Σήμερα το θέμα αυτό θα κουβεντιάσουμε με την κυρία Ελένη Κυπρέου, τη δημοσιογράφο κυρία Ελένη Κυπρέου. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ. Την κυρία Πόπη Καλία, η οποία έχει κάνει και εκείνη, όπως πάρα πολλές γυναίκες, αμβλώσεις και μάλιστα και έχετε κινδυνεύσει κιόλας κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι, κυρία Καλία. Η κυρία Ειρήνη Δορκοφίκη, δικηγόρος, έχει κάνει και εκείνη τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αμβλώσεις. Ο Πάτερ Νεκτάριος, συνταξίουχος στρατιωτικός ιερέας μαζί μας για να μας δώσει τη θέση της Εκκλησίας, και ο κύριος Άρης Αντζακλής, αναπληρωτής καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπεύθυνος προγενετικού ελέγχου στο Μευτήριο Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε. Μαζί με την ιδιωτική σχολή Express System, λοιπόν, που είναι νέα αγόρια αλλά και κορίτσια που πιθανόν να βρεθούν κάποια στιγμή σε αυτό το δίλημα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα από όλες τις πλευρές. Η μητρότητα είναι από τα ιερότερα αγαθά που έχει δωρήσει η φύση στη γυναίκα. Μερικές γυναίκες όμως, κάποιες ή πολλές φορές, δεν είναι έτοιμες να αποδεχθούν αυτό το αγαθό, και τότε ως μόνη λύση, εφόσον δεν έχει περάσει ο τρίτος μήνας της εγκυμοσύνης, φαντάζει η άμβλωση. Ας ακούσουμε τι δηλώνουν στο κεντρί δύο κυρίες, εκ των οποίων η μια έκανε άμβλωση, ενώ η δεύτερη την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Η έκτρωση είναι πολύ πικρή και σαν πράξη και σαν αποτέλεσμα. Σαν πράξη είναι καθαρά ένας φόνος. Το να σκοτώνεις το παιδί σου που φέρνεις μέσα σου, που αρχίζει να γίνεται ένα με τον εαυτό σου και σκυρτά και λαχταρά να βγει από τα σπλάχνα σου και να γίνει άνθρωπος, καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να σου δώσει ελαφρυντικό. Το λέω από δική μου εμπειρία, γιατί μια έκτρωση πλήρωσα τόσο ακριβά που στερήθηκα τη μητρότητα. Όσες για αυτήν την αιτία δεν έχουμε παιδιά, θα ζήσουμε τη ζωή μας κοιτάζοντας στα πάρκα τα παιδιά του κόσμου που παίζουν στον δρόμο, τα παιδιά που χαμογελούν στα σχολεία, τα παιδιά που μαθαίνουν. Η ζωή μας ετοιμάζει μια σκληρή μοναξιά. Άμβλωση έκανε μετά από τέσσερις γένες και η κυρία Μαρία. Μια άμβλωση που έγινε έμονη ιδέα και φιάλτης και την ακολουθούσε καθημερινά για 1,5 χρόνο. Τώρα αυτό που έκανα, έχω και άλλη μια εμπειρία. Δεν έβαλα ένα μυαλό από αυτό που έκανα, δεν έβαλα. Γιατί? Γιατί είμαι φτωχιά. Έχω πολλά παιδιά. Και δεν μπορούσα να κρατήσω και αυτό. Μου τύχε και αυτό και δεν μπορούσα να το κρατήσω. Η δεύτερη φορά που αποφάσισε να κάνει άμβλωση εξαιτίας της οικονομικής ένδυας ήταν στο 7ο παιδί. Τότε ένα άλλο όνειρο την προβλημάτισε την παραμονή της ημέρας που επρόκειτο να κάνει την άμβλωση. Το όνειρο αυτό ήταν ζωντανό. Δεν ήταν όνειρο, ήταν εφιάλτης. Βρήκα τον Παναγιώτη σε μια γωνία, έτσι, σε ένα στενό, χτυπημένο, κομμένο το παιδί, δεμένο. Και εκεί το βρήκα, ταράχτηκα τόσο πολύ και φώναζα, Παναγιώτη μου, Παναγιώτη μου, τι έπαθες, τι σου κάνανε, τι σου κάνανε. Έραγμε. Το παιδί όμως, από το πολύ σκοτωμένο που ήταν χτυπημένο, μονάχα που έλεγε Παναγιώτη, Παναγιώτη. Εκεί ξύπνησα. Το όνειρο αυτό ήταν ζωντανό. Δεν ήταν όνειρο, ήταν εφιάλτης. Το πρωί λέω, δεν πάω πουθενά. Μου έδωσε ο Θεός παράδειγμα. Και τι, να σκοτώσω αυτό που έχω στη γυλιά μου. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, λοιπόν, δύο γυναικών πριν φτάσουν στην άμβλωση. Η μία προχωρεί και η άλλη εξαιτίας ενός ονείρου, ενός εφιάλτη, όπως μας τόνισε, αποφάσισε να μην προχωρήσει, να μην το κάνει. Το ερωτηματικό όμως παραμένει. Είμαι έγκυος, δεν είμαι έτοιμη να κάνω ένα παιδί, για χίλιους λόγους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και θα τους δούμε στην πορεία. Τι γίνεται όμως και τι γίνεται με το φαινόμενο των αμβλώσεων στην Ελλάδα? Η κυρία Ειρήνη Δορκοφίκη είναι δικηγόρος, έχει κάνει τρεις αμβλώσεις
Και μας έχει φέρει, θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτά, κυρία Δορκοφίκη, καταρχήν, γιατί τα βλέπουμε. Ναι, είναι προϊόντα από βολόνι, φαντάζομαι, ή κεσαρικών τομών. Τα ζητήσατε από κάποιο γιατρό. Ναι, τον κύριο Χαλαμπίδη. Το ένα θα ρω ότι είναι 1,5 μηνός που έχει και εγκεφαλική ενέργεια. Ναι. Το δεύτερο έχει και δακτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να είναι 2,5 μηνών, και το τρίτο κάπου εκεί κοντά. Είναι σε αυτήν την οικία που λέμε ότι δεν είναι παιδί. Δεν λείπει τίποτε, απλώς η εξέλιξη. Τα πάντα λοιπόν. Είναι, εδώ είναι η οικίαση 3 μηνών ή 2 μηνών. 2,5 με 3. Σε αυτά με 3. Τα 2 περίπου. Ναι. Και υπάρχει και ένα 4,5 μηνών, το οποίο, όπως ήταν το μωρό της Γλασκόβης, μπορούσε να είχε ζήσει αυτή την ηλικία. Γιατί δεν είναι θέμα, η βιωσιμότητα είναι η υποδομή που έχουμε να δεχθούμε. Δεν είναι θέμα το παιδί, μπορεί να ζήσει και 2,5 μηνών, εάν η ιατρική είχε εξελιχθεί για να το υποστηρίξει εκτός μήτρας. Αν υποτεθεί ότι είμαστε όλοι σαν κοινή γνώμη ή σαν κράτος κατά των αμβλώσεων, φαντάζομαι ότι ένας πολύ καλός τρόπος να πείσει τις γυναίκες να μην προχωρήσουν στην άμβλωση, γιατί σκοτώνουν μια ανθρώπινη ζωή, είναι να τους δείξει ο γιατρός πριν το αποφασίσουν αυτές τις εικόνες. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με την ελληνική νομοθεσία. Με την ελληνική νομοθεσία μπορείς ελεύθερος να ρωτήσεις καν τον άντρα σου, χωρίς να σου δείξουν τίποτε, να σε προβληματίσουν, και μάλιστα πληρώνουμε όλοι εμείς από τα ταμεία μας, σκοτώνεις το παιδάκι σου σε ένα ταρτάκι. Ούτε και στις χώρες του τρίτου κόσμου που έχουν υπεργεννητικότητα δεν κάνουν. Κυρία Δερκοφίχη, είστε φανατικά κατά των αμβλώσεων? Όχι φανατικά, είστε είμαι κατά ήρεμα, ρεαλιστικά. Είστε ήρεμα κατά των αμβλώσεων. Κατά των αμβλώσεων, έχετε κάνει τρεις αμβλώσεις όμως. Θα σας πω κάτι. Στη ζωή μου, στην καριέρα μου και στην 20ετία ενασχόληση με το αντικείμενο, συνάντησα δύο ειδών ανθρώπους. Ναι. Αυτοί που ήταν να το ρίξουν και δεν το ρίξαν και λένε ευτυχώς που δεν το ρίξαμε, και αυτοί που έκαναν την έκτρωση και λένε γιατί το ρίξαμε. Το σκοτωμένο παιδί, ακόμα και αν συγχωρέσει η Εκκλησία, δεν συγχωράς ποτέ τον εαυτό σου. Είναι μία απώλεια, η αίσθηση της απώλειας. Να κάνω εγώ αυτή την ερώτηση που είπατε ότι κάνουν με συνήθως τους άλλους. Εσείς γιατί το κάνετε? Νομίζω δεν ήξερα τι μου γινόταν. Ήσασταν μικρή? Είναι σαφές. Και μικρή μου και άπειρη, και ούτε κανείς μου δεν μου με τσιμπούσε κάπως η συνείδησή μου, αλλά προφανώς δεν ήταν επιτυχημένη. Ποτέ, νομίζω, γυναίκα που έχει συνείδηση τι είναι αυτό που κάνει, δεν θα έκανε έκτρωση, εδώ θα έντωσε περισσότερες εκτρώσεις είναι αδικαιολόγητες. Ελάχιστες είναι που αναρωτιόνται για κοινωνικού. Ποιοι κοινωνικοί λόγοι τώρα μεταξύ μας? Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, στο δικό σας νου, στο δικό σας μυαλό, είναι οι λόγοι που μπορεί να συγχωρεθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών μια γυναίκα αν το κάνει? Δεν θα το κάνει άμα ξέρει τι είναι αυτό. Και δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, ανεπιθύμητα παιδιά δεν υπάρχουν. Σε αυτή την περίπτωση είναι δικαιολογημένη να το κάνει. Θα σας πω. Ανεπιθύμητα παιδιά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν επιθύμητες εγκυμοσύνες. Ναι. Εγώ, δε σαν γραμματέας της Εταιρείας Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής και Δημογραφικού Ιδρύματος, πολλά, πάρα πολλά νέα παιδιά έχω αντιμετωπίσει που ήρθαν και έκαναν το παιδί και συνέχισαν τη ζωή τους. Δεν μου λέτε, σε περίπτωση προβλήματος υγείας μετά από προγεννητικό έλεγχο, το παιδί θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να γεννηθεί, εκεί είναι δικαιολογημένη? Εμένα μου επιτρέπεται, η ανθρώπινη ζωή που την έδωσε ο Θεός είναι σεβαστή, όπως και να έχει το πράγμα. Αυτά τα παιδιά αν θέλουν ή όχι να ζήσουν, που εμείς τους αφαιρέσαμε τη ζωή. Δεν έχουμε ρωτήσει κανένα παιδί αν θέλει ή όχι να ζήσει. Προηγουμένως μου είπατε, θα σας πω ότι όσο γεννιόνται παιδιά, σημαίνει ότι ο Θεός ακόμη μας ανέχεται. Δεν θα είχα συγχωρήσει ποτέ τον εαυτό μου αν η κόρη μου δεν μου ανήγγελνε πρόσφατα ότι έκανε και το πέμπτο παιδί της περιμένει, που είναι μια μορφωμένη, ωραία και νέα η κοπέλα 27 ετών. Θα σας δείξω κάτι, τι είναι έκτρωση. Εάν το κοιλιακό τείχομα, αν θα μπορούσα να το δείξω εγώ και εσείς αυτό, να μας λέτε τι είναι, ναι, το καθένα. Εάν το κοιλιακό τείχομα της γυναίκας ήταν διάφανο, τι νόμους θα είχαμε για την έκτρωση? Ζουμάρετε αυτό. Και δέστε και αυτό το παιδί που δεν εκτρώθηκε. Ναι, ναι. Και αυτό το παιδί που δεν εκτρώθηκε. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι παιδί. Όλοι εμείς είμαστε γιατί δεν μας έκανε έκτρωση η μητέρα μας. Εκεί θα φτάσουμε στην Ελλάδα. Με τόση ευκολία που η έκτρωση γίνεται, θα πρέπει. Και κοιτάξτε και αυτό. Αυτό είναι εκτρωμένο παιδάκι. Όσο είναι ατάλληλο, τόσο αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή. Και κοιτάξτε τα πέλματα του καημένου του παιδιού. Είναι αληθινά. Τόσο είναι το μέγεθός. Αυτό το παιδάκι που βλέπετε εμείς στη γυάλα. Έχει και δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν είναι ζωή. Γιατί παλαιότερα, όταν βγήκε ο νόμος, μπορεί να υπήρχε μια αιτιολογία, μια δικαιολογία, ότι δεν ήταν ανθρώπινη ζωή. Αλλά εδώ και, όπως θα μας πει ο γιατρός, νομίζω από ένα αιώνα η γενετική έχει επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε η θεολογία, ότι είναι εξάκραση λήψος, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λένε πια οι θεολόγοι, ότι είναι ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή? Να μείνουμε σε αυτό το ερώτημα, να εωρείται αυτό το ερώτημα σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να πάω λίγο και στην κυρία Πόπη Καλία. Και εσείς, όπως πάρα πολλές γυναίκες, κυρία Καλία, έχετε κάνει άμβλωση. Πώς ακούτε όλα αυτά που λέει η κυρία Δορκοφίκη? Εσείς το έχετε μετανιώσει? Βέβαια. Το έχετε μετανιώσει. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που έχω απέναντί μου τα παιδιά, έχω να τους πω ποτέ να μην δοκιμάσουν αυτή την εμπειρία. Διότι κατάγομαι από ένα νησί,
ναι. που κάθε οικογένεια έχει 10. Να σκεφτείτε ότι ο πεθερός μου ήταν το 25ο παιδί της οικογένειας. Και είχα μάθει ότι η γυναίκα που γεννάει ξαναγεννιέται. Η μήτρα μου είχε προδιάθεση για αιμορραγίες. Λοιπόν, όταν μετά το πρώτο μου παιδί ένιωσα ότι ήμουν έγκυος, τότε το 62. Τα τεστ γινόντουσαν με πρωτόγωνα μέσα, πάνω στους λαγούς και στα βατράχια. Και μου έδωσαν λάθος τεστ. Μου είπαν ότι ήμουν έγκυος, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήμουν έγκυος. Και όταν πήγα να κάνω την έκτρωση, ο γιατρός δεν βρήκε έμβριο. Και από εκεί και έπειτα η ζωή μου είχε γίνει κόλαση. Και εκεί που πέφερες περισσότερο ήταν στην προκλιμακτήριο. Οι επιπτώσεις δεν έρχονται, δηλαδή δεν είναι το ότι θα πάω να ανοίξω το χέρι, να μου βάλει κάνει ο γιατρός την έννοιση και σε 5 λεπτά τελειώνω. Είναι επιπτώσεις που έχει μετά ο οργανισμός, αποδιοργανώνει το οργανισμό. Αυτά τα ξέρατε πριν κάνετε άμβλωση, σας τα είχε πει κανείς? Κανείς. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα και γονείς, δεν μου το είπε κανένας. Γνωρίζατε τις συνέπειες μιας άμβλωσης? Όχι. 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 Κινδυνεύσατε κατά τη διάρκεια κάποιες επέμβασης? Βέβαια, λίγο να πάθω να κοπεί πάνω στο κρεβάτι. Και υπάρχει εκτός από το σωματικό πόνο, υπάρχει αργότερα και βεβαίως ο ψυχολογικός πόνος. Αφού πολλές φορές θα με πιστεύετε, κυρία Ράγη, ότι πολλές φορές ξυπνάω και κλαίω. Και λέω, εγώ έγινα φωνιά στον παιδιό που ένα από αυτά μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Ή θα ευλογούσε τον Θεό. Έχετε παιδιά? Έχω δύο αγόρια. Έχετε δύο αγόρια. Ήταν πριν από τα παιδιά σας, φαντάζομαι, ναι. οι αμβλώσεις. Γνωρίζατε ή τώρα σαφώς το γνωρίζετε, αλλά τότε γνωρίζατε το ενδεχόμενο ότι μετά από μια άμβλωση μια γυναίκα ίσως να μην μπορεί να αποκτήσει παιδιά? Βέβαια. Τότε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρατε. Όχι, δεν ξέρω. Θα το αποτολμούσατε τότε αν το ξέρατε? Όχι. Όχι. Ούτε είχατε την αίσθηση τότε ότι καταδικάζετε μια ανθρώπινη ζωή, ή την είχατε? Δεν είχα άνθρωπο κοντά μου για να με καθοδηγεί. Ήξερα από τη μαμά μου ότι η γυναίκα που γεννάει ξαναγεννιέται. Αλλά από εκεί τις επιπτώσεις δεν τις ήξερα καθόλου. Μάλιστα. Πριν πάμε στον ιερωμένο μας εδώ και στον γυναικολόγο μας, θέλω να πάω στην κυρία Κυπρέου. Κυρία Κυπρέου, ευθέως, υπέρ ή κατά των αμβλώσεων και γιατί? Κατά, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εδώ θα διαφωνήσω με την κυρία Δορκοθήκη. Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι ένα παιδί είναι ανάπηρο, καθιονδήποτε τρόπο ανάπηρο, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει άμβλωση. Δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα να βασανίσουμε φόρους ζωής και το ίδιο το παιδί που θα γεννηθεί και το περιβάλλον του. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει με ανάπηρους ανθρώπους ίσως θα πούν ότι δεν πειράζει, είναι ένα σταυρός που πρέπει να σηκώσουμε. Δεν είμαι υπέρ αυτών των σταυρών στη ζωή, τους οποίους δεν πιστεύω ότι δίνει ο Θεός, γιατί είμαι θρησκευόμενη, βαθιά θρησκευόμενη, αλλά αν θέλετε και πλατιά θρησκευόμενη. Δεν είμαι υπέρ των άχρηστων σταυρών στη ζωή. Λέτε λοιπόν κατά των αμβλώσεων, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που επιβάλλεται ιατρικός, ας πούμε. Να πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόσωπό του εδώ στη γη και στην εκπομπή μας σήμερα και να ρωτήσουμε τον πάτερα Νεκτάριο. Φαντάζομαι ότι θα μας πείτε, πάτερ, ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη προς τις αμβλώσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο και για εσάς είναι βεβαίως το πλέον αυτονόητο. Αλλά... τι λέτε για αυτό το κομμάτι που κουβεντιάσαμε και στο οποίο μείναμε πριν από λίγο, ότι όταν πρόκειται να γεννηθεί μια ζωή που ίσως να είναι και ανεπιθύμητη και από το ίδιο το παιδί αργότερα και να δημιουργεί προβλήματα και να υπάρχει δηλαδή πρόβλημα υγείας ή αρτιμέλειας, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το ξέρουμε από πριν τι γίνεται? Πήγαμε στην ακραία περίπτωση. Ναι. Στην ακραία, ακραία ναι, περίπτωση. Πήγαμε στην εξαίρεση για να βρεθούμε σιγά σιγά στον κανόνα. Οπότε θα αντιμετωπιστεί ανάλογα ποια είναι η εγκυμονούσα. Εάν πιστεύει ή δεν πιστεύει, τι ηθική συγκρότηση έχει. Ναι. Από εκεί και κάτω. Ξέρετε τι περιβάλλον έχει. Ναι. Θα εξαρτηθεί αν και κατά πόσον θα κάνει έκτρωση ή θα σηκώσει το σταυρό πραγματικά. Μπορώ δηλαδή να σας ρωτήσω κάτι? Πολλές φορές αυτή η σταυρή είναι πολύ γλυκής.
Από ό,τι ξέρουμε. Η Εκκλησία ποιον κατακρίνει στο θέμα των αμβλώσεων, Πάτερ? Κατακρίνει τις γυναίκες που κάνουν αμβλώσεις ή τους γιατρούς? Και οι δύο φταίνε. Και οι δύο φταίνε. Και η γυναίκα ο Πάλα και ο γιατρός που είναι επίεργος στον όρκο που έδωσε τον όρκο του Ιπποκράτη. Ας μας πει και τη θέση του γιατρός πάνω σε αυτό. Είναι επίεργοι οι γιατροί που κάνουν αμβλώσεις, γιατρέ? Κύριε Άγιο, με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι εθίχθησαν πάρα πολλά ιατρικά θέματα από ανθρώπους άσχετους με την ιατρική. Παρακαλώ. Δεν πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα έτσι όπως ελέγχθησαν είναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι υπέρ της αμβλώσεως, υπέρ της διακοπής κύσεως. Είναι κύσεως. Η πολιτεία όμως. Η πολιτεία, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος. Έχετε δίκιο ότι είναι η πολιτεία. Η πολιτεία αποτελείται από ανθρώπους. Βεβαίως. Και η πολιτεία λέει ότι μέχρι τις 12 εβδομάδες κύσεως, αμηνόριας, μια γυναίκα, οποιαδήποτε γυναίκα, έστω και χωρίς συγκατάθεση του άνδρα της, μόνη της μπορεί να πάει χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, να πάει και να ζητήσει να κάνει διακοπή κύσεως. Και μάλιστα παίρνει και άδεια μετά από την διακοπή. Και πληρώνεται και από το ταμείο της. Ακριβώς. Μα το είπατε, νομίζω, το δείξατε. Με το βιβλιάριο. Θα σας πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά το θέμα της διακοπής της κύσεως, επειδή δεν μου αρέσει ο όρος άμβλωσης όταν πρόκειται περί εμβρίου που πάσχει. Επειδή τυχαίνει και κάνουμε στο μευτήριο που εργάζομαι, στο μευτήριο Αλεξάνδρα, κάνουμε προγεννητική διάγνωση σε ορισμένα ζευγάρια που έχουν ψηλό κίνδυνο να κάνουν παιδί με κάποιο πρόβλημα. Και επειδή πολλά αυτά από αυτά τα ζευγάρια που θα έπρεπε να έχετε συζητήσει για να δείτε, έχουν ένα προηγούμενο παιδί με κάποιο πρόβλημα. Και έχουν κίνδυνο να ξανακάνουν παιδί με το ίδιο πρόβλημα. Αυτά τα ζευγάρια όλα έρχονται και ζητούν να κάνουν προγεννητική διάγνωση. Και νομίζω ότι είναι θεμητό αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ανήθικο ένα ζευγάρι που έρχεται να κάνει προγεννητική διάγνωση και αν πάσχει το παιδί να κάνει διακοπή. Ο γιατρός δεν της λέει θα σας κάνω προγεννητική διάγνωση με την προϋπόθεση ότι θα διακόψετε την κύηση. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος. Ή το αντίθετο. Ναι. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος και αυτό κάνει. Να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, τη γνώση, στο να διαγνώσει μια βλάβη, να ενημερώσει το ζευγάρι τι πρόγνωση έχει η βλάβη, αυτή που θα έχει το παιδί. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι ακραία περίπτωση. Στις 100 γυναίκες ή 3 γυναίκες κάνουν παιδί με κάποιο πρόβλημα. Αναλόγου βαρύτητος, βέβαια. Αναλόγου βαρύτητος. Προσφέρει ο γιατρός, προσφέρει ο γιατρός στην περίπτωση αυτή. Ενισχύει δηλαδή όταν αφού κάνει τη διάγνωση, μπορεί να προσφέρει. Πάτερ μου, νομίζω ότι η επιστήμη είναι να προσφέρεται γνώση. Και όταν έρχεται κάποιος άρρωστος και σας λέει ότι εγώ θέλω να μου πείτε αν το παιδί μου είναι καλά ή όχι, νομίζω ότι ο γιατρός από την επιστήμη του είναι υποχρεωμένος να της δώσει τη γνώση. Από εκεί και πέρα, εφόσον της δώσει την αντικειμενική γνώση, από εκεί και πέρα το κάθε ζευγάρι, η κάθε γυναίκα είναι υπεύθυνη στο τι θα κάνει. Αλλά δεν μπορεί να της πει ότι εγώ, επειδή εσείς μπορεί να κάνετε διακοπή και ίσως δεν θα σας πω αν το παιδί σας πάσχει ή όχι. Νομίζω ότι ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να της πει του ζευγαρίου αυτού αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ιατρική επιστήμη προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ήδη πολλές οικογένειες έχουν αποφύγει τη γέννηση ενός παιδιού με κάποιο πρόβλημα. Με την συμβουλευτική γενετική. Κάποιοι ιερωμένοι, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζουν ότι όλα μπορούν να συγχωρεθούν σε μια γυναίκα στο μυστήριο της εξομολόγησης εκτός από την άμβλωση. Θα ζητήσουμε το σχολιασμό. Διαφημίσεις και γυρίζουμε. Μέσα από αυτή την εκπομπή και την πορεία της και εδώ στον Αντένα έχουμε δει, Πάτερ, ότι κάποιοι ιερωμένοι, με μονομένες περιπτώσεις ίσως, δεν ξέρω αν πώς το κρίνετε εσείς, ναι, που δεν συγχωρούν στην εξομολόγηση γυναίκες που έχουν κάνει άμβλωση από τη μια και αρνούνται να κοινωνήσουν όχι μόνο τις γυναίκες που έχουν κάνει άμβλωση αλλά και τις γιατρούς ή τους γιατρούς που το έχουν πράξει. Απάντηση. Απάντηση, βέβαια. Είναι αλήθεια ότι ο ψυχικός πλανητισμός της γυναίκας είναι φοβερός.
Και πράγμα, υπάρχουν γυναίκες που ξυπνούν και ακούν μωρά να κλαίνε. Ναι. Πραγματικά ο έλεγχος συνειδήσεως είναι κάτι το. Είναι ένα μαστίγιο. Αυτά που είπατε εσείς, εγώ δεν τα δέχομαι ότι δεν, δεν ξέρω. Αν υπάρχουν, είναι. Υπάρχουν. Πάλι ακραία. Το λέω σημαίνει ότι υπάρχουν. Τα έχουμε διαπιστώσει. Εφόσον, αν λέω δεν μετάνιωσε. Άρα μετάνιωσε, φυσικά δεν πάει στον ιερέα. Ναι. Εφόσον πάει στον ιερέα, σημαίνει ότι έχει μετανοήσει και γι' αυτό πηγαίνει. Επομένως, και βεβαίως, εγώ έχω. Που με την ξομολόγηση πάρα πολύ ασχολούμαι, έχω περιπτώσεις πραγματικά συγκλονιστικές. Όπου τι σας λένε. Κλάματα αναφυγητά, εκεί βλέπει κανείς το ξεύγραμμα της ψυχής. Γιατί εκεί πραγματικά ξεκουράζονται. Φαντάζομαι όμως και σε ένα γυναικολογικό ιατρείο υπάρχουν κλάματα και αναφυγητά από την άλλη περιοχή. Πάρτε αυτό το όχι παιδί μετανοίας, από πάνω μου. Όχι μετανοίας, κυρία. Όχι, φόβο, όχι μετανοίας. Φόβο. Άλλο φόβο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι ξεύγραμμα της ψυχής, ξελάφρωμα, φεύγουν και κάνουν το σταυρό τους. Φυσικά την αμαρτία, το ξεφόρτωμα της ψυχής το έκανε όχι ο ιερέας, όργανο ο ιερέας, το έκανε ο εισαυρωμένος. Προτρέπουμε λοιπόν όχι σε κατάθλιψη, όχι σε απελπισία, αλλά σε μετάνοια και σε εξομολόγηση. Θέλω να ακούσουμε μια τηλεφωνική γραμμή και να λύσουμε κάποιες απορίες που έχουν συσσωρευτεί εδώ από τον κύριο Αντζακλή. Να μας τις λύσει ο κύριος Αντζακλής, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις. Είναι στη γραμμή η κυρία Καλλιόπη. Κυρία Καλλιόπη, γεια σας. Εσείς, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, να σας ακούω. Εσείς έχετε κάνει άμβλωση, αμβλώσεις? Ναι, έχω κάνει. Πόσα ετών είστε? Τώρα 34. Πάνω από μία? Ναι. Πολλές? Τρεις. Ναι. Γιατί το κάνατε? Γιατί το έκανα συνείδητα αυτά. Το κάνατε, ήσασταν παντρεμένοι? Υπήρχαν λόγοι, αλλά βέβαια δεν τα έκανα συνείδητα. Δηλαδή δεν καταλάβαινα την ευθύνη των πράξεών μου. Πόσο μεγάλη βαρύτητα είχαν δηλαδή αυτά που έκανα. Πότε το καταλάβατε? Αυτό το κατάλαβα όταν άρχισε πλέον να λειτουργεί η συνείδησή μου. Ναι. Και όταν βέβαια άρχισα να μπαίνω στην πνευματική ζωή. Δηλαδή γνώρισα κάποιον πνευματικό, κάποιον ιερέα. Ναι. Ο οποίος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ήταν ο τρόπος όπου μου χτύπησε ο Χριστός την πόρτα. Με κάποιον τρόπο ο Χριστός πάντοτε χτυπάει την πόρτα σε κάθε άνθρωπο. Και έτσι δηλαδή μέσω αυτού άρχισε να λειτουργεί η συνείδησή μου. Εκείνες τις τρεις φορές που πήγατε και βρεθήκατε στο χειρουργικό κρεβάτι, σκεφτήκατε ότι με την άμβλωση ουσιαστικά καταδικάζατε μία ζωή, το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Να σας πω, την πρώτη φορά όχι. Είναι και θέμα ηλικίας, θα ήθελα να πω. Πόσο χρονών ήσασταν? Αυτά πρέπει να γίνανε από ηλικία, γιατί δεν θυμάμαι τώρα και ακριβείς με ημερομηνίες και χρονολογίες. Από 20 μέχρι 23. 20 μέχρι 23, ναι. 19 με 22, 23, κάπου εκεί πέρα πάντως δεν ήταν. Έστω και για μια στιγμή πέρασε από το μυαλό σας όταν ήσασταν μέσα στο χειρουργείο να μην το κάνετε? Τότε. Ναι, δύο τελευταίες φορές, ναι. Τις δύο τελευταίες από τότε, ναι, ναι, το σκέφτηκα. Δηλαδή το σκέφτηκα, ξέρετε πώς, με ποια έννοια, ότι σκεφτόμουν τη ζωή των αλλωνών παιδιών. Δηλαδή δεν ξέρω πώς, αλλά με ποιο τρόπο λειτουργούσε εκείνη την ώρα. Αλλά αφότου δηλαδή ερχόμουν σε αυτή την κατάσταση, ναι, είχα διαρκώς αγωνία και άγχος και δηλαδή συνεχώς έτσι ζούσα μια ταραχή με το τι θα γίνει με τα παιδιά μου. Αν τα παιδιά δηλαδή αυτά που υπήρχαν ήδη θα ήταν καλά, θα τα βρίσκα καλά, δεν ξέρω αν θα ήταν από θέμα υγείας καλά ή οτιδήποτε. Δηλαδή με έπιανε μια φοβερή ανησυχία. Και τότε βέβαια αυτό ήταν που σας λέω ότι δεν λειτουργούσε η συνείδησή μου. Δηλαδή για αυτά τα παιδιά, επειδή τα έζησα, τα μεγάλωσα και τα κατάλαβα, λειτουργούσε η συνείδησή μου. Για εκείνο που δεν το έζησα, γιατί για τον Α ή Ω λόγο δεν μπόρεσα να το δω, δεν λειτουργούσε η συνείδησή μου, δεν το βλέπα σαν άνθρωπο, το βλέπα σαν τίποτα. Και αυτό είναι το σπουδαίο, αυτό είναι το κακό. Σήμερα θα κάνατε άμβλωση? Όχι, γλυκιά μου, όχι, δεν θα το έκανα, διότι τώρα. Αφενός ότι με συγκίνησε πάρα πολύ το έργο που κάνει ο πατέρ Νεκτάριος και από εκεί, όχι ότι από εκεί ξεκίνησε, γιατί έχω πνευματικό πατέρα και έκανα και το τρίτο παιδί μετά από 12 χρόνια που μπήκα στην πνευματική ζωή, αλλά με συγκίνησε και ιδιαίτερα αυτό και αποφάσισα κατόπιν τρίτης κεσαρικής που έχω κάνει να κάνω άλλη μία, όχι να κάνω άλλη μία γένα, βάζοντας και τον εαυτό μου σε κίνδυνο θα έλεγα, γιατί κανένας γιατρός δεν με δέχεται. Τουλάχιστον αυτός που έχω και μάλιστα μερικοί από τους γιατρούς που πέρασα, γιατί βρίσκομαι σε εγκυμοσύνη τώρα, μου είπαν ότι είμαι μπετόν αρμέ. Όταν εγώ ζήτησα να με αφήσουν να γεννήσω φυσιολογικά, γιατί ό,τι αδύνατο παρά τις ανθρώπεις, δυνατό παρά το Θεό εστί,
με την πίστη μου λοιπόν στο Θεό, όσο μπορώ να έχω πίστη, γιατί κανείς ούτης δεν μπορεί να έχει τέλεια πίστη, πιστεύω ότι θα μπορέσω να γεννήσω φυσιολογικά. Δηλαδή να οι γυναίκες, να σας πω, ναι. Οι γυναίκες που γνωρίζονται, που γνωρίζετε, ναι. Συγγενείς, φίλες, συμμερίζονται την άποψή σας? Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Και μπορώ να σας πω ότι όταν το άκουσαν, άρχισαν να κάνουν πολύ κριτική. Δηλαδή, τι είναι αυτό και γιατί το κάνει και τι το θέλει και εφόσον έχει χειρουργείο και το ένα και το άλλο και ναι. Διάφορα. Μάλιστα. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, όλοι αρνητικοί. Κανείς όμως δεν ρώτησε γιατί, δηλαδή, όχι να ρωτήσει, να αναλογιστεί. Εγώ, γιατί δηλαδή πήρα αυτή την απόφαση να το κάνω. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο που με παρακίνησε. Με παρακίνησαν κάποια υλικά πράγματα ή με παρακίνησε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ. Θέλω να αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλά νέα κορίτσια, μερικά από τα οποία βρίσκονται εδώ μέσα σήμερα. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε όσο πιο σύντομα γίνεται σε μια σειρά από ερωτήματα, να διαφωτιστούμε για άλλη μια φορά όλοι. Για να κάνει μια γυναίκα άμβλωση, τι πρέπει να γνωρίζει? Ναι. Να σας πω γιατί ιατρικώς τουλάχιστον μια γυναίκα τι λέει η μευτική γυναικολογία, μια γυναίκα ότι μπορεί και θα έπρεπε πιθανώς να κάνει διακοπή και ίσως. Αν έχει αποδειχθεί ότι πάσχει από κάποιο νόσημα η γυναίκα που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της η ζωή της κινδυνεύει, αυτό αμέσως αποτελεί ένδειξη για διακοπή και ίσως. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες περιπτώσεις που οι ιατρικές καταστάσεις οδηγούν στον μια γυναίκα να πρέπει να κάνει διακοπή και ίσως. Και για να αποφύγει αυτή η γυναίκα τη διακοπή και ίσως, καλόν θα ήταν να έκανε προγραμματισμό ώστε να μην μείνει έγκυος. Μάλιστα. Και εκεί είναι το πνεύμα της μευτικής γυναικολογίας. Με συγχωρείτε, σας διακόπτω σε αυτό το σημείο. Σε αυτή την περίπτωση, τι λέτε κυρία Κυπρέου, αλλά και οι υπόλοιπες κυρίες, δηλαδή υπήρχε περίπτωση, ξέρω εγώ περιπτώσει, μια φίλη μου έμεινε έγκυος, μια χαρά ήθελε το παιδί, αλλά κάποια στιγμή κινδύνευε η ζωή, έπρεπε να μείνει ένας από τους δύο. Εκεί πέρα, Πάτερ και κυρία Κυπρέου. Μα εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν βλέπω να τίθεται το θέμα όπως έχει τεθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, ξεκινάμε από λεπτομέρειες ή από ακραίες περιπτώσεις και δεν ξεκινάμε από το κυρίως θέμα. Το κυρίως θέμα το είπατε πάρα πολύ ωραία εσείς στην εισαγωγή. Ότι η πολιτεία νομιμοποίησε τις αμβλώσεις το 1986. Και έκτοτε. Άρα έπρεπε να έχουμε την πολιτεία εδώ πέρα στημένη στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ή θα έπρεπε να έχουμε έναν εκπρόσωπο όλων αυτών των εγκεφάλων. Δεν είμαστε δικαστήριο έτσι. Όχι, λέω, θα έπρεπε να έχουμε έναν εκπρόσωπο και να τους ρωτήσουμε με ποια επιχειρήματα πέρασαν σε αυτή την απόφαση. Μου επιτρέπετε, και την η πολιτεία έχει αρχίσει και προβληματίζεται. Ο γιος του Κουτσόγιωργα μου ζήτησε μια μέρα στο Δημογραφικό Ίδρυμα αν μπορούμε κάτι καλό να κάνουμε. Δημήτρης. Ναι, στα πλαίσια που μπορεί και αυτός. Και του στείλαν βέβαια μια τροφή, τουλάχιστον οι γυναίκες όταν πάνε για έκθεση να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους. Αλλά δεν μπορεί να προβληματίζεις εκ των υστέρων. Πρώτα να κάνεις κάτι πρέπει να προβληματιστείς. Ποια ήταν η επιχειρηματολογία? Φαντάζομαι, εξικάζω, ότι η επιχειρηματολογία ήταν να φανούμε μοντέρνοι εντός εισαγωγικών. Και μέσα στο γενικότερο μηχανιστικό πνεύμα που διακρίνει την εποχή μας. Θέλω να πω ότι η ερωτική πράξη, η σύλληψη, η κοίηση δεν είναι μηχανιστικές ενέργειες, δεν είναι μηχάνημα κουρδισμένο οργανισμός του ανθρώπου, επισέρχονται και άλλοι παράγοντες μέσα. Δηλαδή, φτάνει μια γυναίκα να θέλει να κάνει διακοπή κοιήσεως. Ναι, αλλά την ώρα που συνελάμβανε το κυοφορούμενο έμβριο, δεν ήταν μόνο μια μηχανή που είχε βάλει μπροστά και που έτυχε να συναντηθεί το σπερματοζωάριο με το οάριο και να γίνει γονιμοποίηση. Ήταν και η ψυχή της μέσα, ήταν και το μυαλό της μέσα και θα έπρεπε να είναι και η γνώση της μέσα. Θέλω να πω, στη γνώση θα πρέπει να επιμείνουμε, στη συνειδητοποίηση του τι κάνουμε. Σε αυτό το σημείο που εντοπίζετε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει το κράτος, αυτό το φοβερό κράτος που το βάζουμε πάντα μπροστά? Να έχει λίγο μυαλό. Παρακαλώ κύριε Τζεκλή. Πιστεύω ότι η σειρά των πραγμάτων ήταν λίγο αλλιώτικη. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια η διακοπή και ίσως ήταν παράνομη και επειδή υπήρχε ανάγκη να κάνουν διακοπή, δεν ξέρω, κακώς οι γυναίκες κάνουν παράνομα τη διακοπή και ίσως. Μάλιστα. Με πιθανότητες ιατρικών προβλημάτων. Βέβαια. Σκέφτηκε λοιπόν το κράτος κακώς να νομιμοποιήσει τη διακοπή και ίσως. Κακώς. Ώστε οι γυναίκες να κάνουν διακοπή και ίσως νόμιμα, υποτίθεται με λιγότερες επιπλοκές. Λέτε ότι το έπραξε κακώς. Για μένα ναι. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει? Το κράτος θα έπρεπε να είχε φροντίσει
ώστε μια γυναίκα να μην κάνει διακοπή και ίσως. Να παρέχει όλες τις δυνατότητες μια γυναίκα, παντρεμένη, να μπορέσει να έχει ένα παιδί και να τη βοηθήσει στο να κάνει και ένα δεύτερο παιδί και να τη βοηθήσει στο να κάνει και ένα τρίτο παιδί. Και όλοι ξέρουμε διάφορους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κράτος. Εκεί όμως. Όσον αφορά με συγχωρείτε, εκεί πιάνεται μια μερίδα γυναικών που, ναι, που κάνουν άμβλωση επειδή δεν μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Είναι μία μερίδα. Όσον αφορά. Εγώ νομίζω, γιατρέ μου και κύριε καθηγητά, ότι το θέμα εστιάζεται, εξ όσων γνωρίζω από την εκπομπή και ιδιωτικά, αν θέλετε, ότι το πρόβλημα μαστίζει κοπέλες στην επαρχία. Όχι μόνο. Πολύ, σε μεγάλο βαθμό, οι οποίες κρυφά από τον μπαμπά και επειδή είχαν ένα δεσμό με το παλικάρι του χωριού, της πόλης ή της Κωμόπολης, παθαίνουν πανικό και τρέχουν μέσα στο χωριό. Αν με αφήνετε να τελειώσω, θα σας το καλύψω την απορία. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι αν είχαν οργανωθεί τα ιατρία οικογενειακού προγραμματισμού, γιατί ξέρετε, μέχρι σήμερα οι γυναίκες χρησιμοποιούν την έκτρωση, τη διακοπή και ίσως για αντισύλληψη. Ναι, είναι φοβερό. Αυτό είναι το καλύτερο μέσο αντισύλληψης, λοιπόν, λέει άμβλωση. Ακριβώς. Αν λοιπόν είχαν χρησιμοποιηθεί και είχαν ενημερωθεί τα παιδιά, οι νέοι, για τους τρόπους πώς μπορούν να αποφύγουν μια κοίηση, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να μείνει έγκυρη γυναίκα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλους αυτούς τους τρόπους αντισύλληψης ώστε να έχει αποφευχθεί μια διακοπική ίσως. Αλλά κυρίως το πρόβλημα είναι στις γυναίκες που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν ένα δεύτερο ή ένα τρίτο παιδί. Εκεί έπρεπε να επέμβει, και εκεί μάλλον έπρεπε να επέμβει το κράτος και νομίζω να βοηθήσει. Νομίζω βέβαια ότι η πιο δύσκολη περίοδος είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή το πώς θα πάει η σκέψη της κοπελιάς εκεί για την πρώτη. Γιατί αν αρχίσει κακά. Αυτό με ενημέρωση νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Ναι, αυτό με ενημέρωση. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι καμιά κοπέλα σήμερα θέλει ή της αρέσει να βασανίζεται και να βασανίζει την ψυχή της και το σώμα της. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο γιατί μια κοπέλα στην εικόνα μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης πανικοβάλλεται και απευθείας σκέφτεται πώς μπορώ, άμα είναι ειδικά σε μια ηλικία μικρή ας πούμε, να είναι 14-19 που είναι μια teenager, έφηβη. Εκεί δύσκολα θα σκεφτεί να το κρατήσει βέβαια. Ναι, βέβαια. Σκέφτεται καταρχήν, έρχεται στην εικόνα του γάμου πρώτον. Ναι. Ότι πρέπει να υπάρχει και πατέρας για το παιδί. Δεύτερον, πώς θα το μεγαλώσει. Και σε κάποιες οικογένειες πολλές στην Ελλάδα, τι θα πει ο μπαμπάς και η μαμά. Ναι, από τη στιγμή που είναι. Το θα με σκοτώσουν είναι πάρα πολύ. Εκεί τη στιγμή είναι ένα μικρό παιδί, σκέφτεται πώς μπορώ να μεγαλώσω εγώ, που είμαι ακόμα με τους γονείς μου, πώς μπορώ εγώ να μεγαλώσω. Όλοι λοιπόν εδώ λέμε και συμφωνούμε και ο γιατρός κυρίως, ότι πρέπει να τη βάλουμε στο μυαλό αυτή τη κοπέλα τη γνώση πριν το κάνει να προφυλαχθεί. Δηλαδή είμαστε υπέρ του έρωτα. Αλλά κατά της ανεπιθύμητης σύλληψης. Έτσι, ναι, πάτε μου. Δυστυχώς, αν με επιτρέπετε, είμαι υπέρ του γάμου, δεν είμαι υπέρ του έρωτα. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει σήμερα σεβασμός στη σεξουαλική λειτουργία. Ναι, πάτε. Στην εποχή του ευδαιμονισμού, οι άνθρωποι δεν χαρίζουν έτσι στο θέμα του αυτό. Πανσεξουαλισμού. Πανσεξουαλισμός, ναι. Τα πάντα σήμερα οδηγούν στο σεξ. Και το έχουν, δηλαδή, σήμερα το νόημα της ζωής, η φιλοσοφία της ζωής κυμαίνεται μεταξύ, συγγνώμη, μεταξύ μυρών και ομφαλού. Αυτό είναι λάθος, δηλαδή. Εδώ έχουμε ηθική κατάπτωση. Διάβασα, και αν κάνω λάθος, ίσως θα πρέπει να διαψεύσουν στα μάτια αυτών των παιδιών, ναι, μια απορία. Γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει. Ναι. Η απορία τους λοιπόν που είδα εγώ στα μάτια τους, ναι, γιατί δηλαδή κακό είναι αυτό. Κακό είναι να κάνεις έρωτα με έναν άνθρωπο. Λοιπόν, θα πω το εξής. Λέω ψέματα. Όχι. Το θέμα του έρωτος είναι ένα μεγάλο, σοβαρό θέμα. Και αν θέλετε, επειδή εγώ έκανα στο στρατό, και με το θέμα αυτό ασχολήθηκα με νεολαία και κατέχω, έχω διαβάσει πολλά πράγματα, κατέχω. Θα ήθελα λοιπόν, αν θέλω να κάνω μια εκπομπή, ναι, είναι ωραία, γύρω, ναι, από το θέμα αυτό. Ναι, να δείτε όμως, ναι, ότι, ναι, ότι σήμερα, ναι, μόνο το όνομα λέμε σήμερα έρωτας, αλλά δεν ξέρουν τι πάνε να πει έρωτας. Και δεν το εννοούμε και δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Γιατί είναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχει πει ένα ορισμό ο Γκέτε. Έρωτας είναι εκλεκτικές συγγένειες. Ναι. Δηλαδή είναι ταύτιση. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νομίζω ότι να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Συγγενείες. Να μην ξεφύγουμε όμως. Συναισθησιασμοί. Να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Να πάμε σε μια άλλη εκπομπή. Πάρα πολύ θα χαρούμε να κουβεντιάσετε εσείς με νέους ανθρώπους. Θα σας αφήσω να τελειώσετε αμέσως τώρα. Μίλησαμε για το πολύ θείο νόμος, έτσι. Βλέπω λοιπόν ότι η πολιτεία αρχίζει να αναδιπλώνεται και αυτό είναι ευχάριστο. Έχω στα χέρια μου το απόρριμμα της Βουλής, της Διακομματικής Επιτροπής, το 1993, τα τρία μεγάλα κόμματα εδώ πέρα, να μην πούμε ονόματα, ναι,
Και διαβάζω μέσα κάτι πολύ σύντομο στη σελίδα 19. Σήμερα η έννοια του οικογενειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα είναι ταυτόσιμη με την αντισύλληψη, την άβρωση και τη στήρωση. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη και χρειάζεται αναθεώρηση. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο τους. Όμως ακόμα αυτά είναι στα χαρτιά. Μια νέα κοπέλα θέλει να πει κάτι. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό, ναι. Πάτερ μου. Είμαι κατά της έκτρωσης για δύο λόγους. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι η έκτρωση πρέπει να λειτουργεί ως σύγχρονος και άδας. Δηλαδή, κοπέλες οι οποίες μαθαίνουν ότι είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ότι το παιδί το οποίο... Πάρ' το μαλάκι σου να φαίνεις ωραία. Και ότι το παιδί το οποίο έχει κάποια αναπηρία, είναι σωστό να κάνουν έκτρωση. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι ρατσιστικό και είναι σαν να βοηθάμε στη δημιουργία πάλι μιας άρειας φυλής. Ένας σύγχρονος χιάδας, όπως είπα πριν. Θα σου φέρω το θέμα λοιπόν πολύ προσωπικά. Όπως επίσης και πιστεύω ότι όταν κάποια κοπέλα ή ένας νεαρός, τέλος πάντων, είναι σε ηλικία, είναι όριμοι να κάνουν έρωτα, τότε είναι όριμοι και να πάρουν αντισύλληψη. Ναι, δεν μου λες κάτι. Είσαι παντρεμένη ή δεν είσαι, εν πάση περιπτώσει. Π.χ. Και είσαι έγκυος και πας, κάνεις προγεννητικό έλεγχο, πας. Και κάνεις προγεννητικό έλεγχο και σου λένε ότι κοίταξε να δεις, από το παιδί σου, κούφια η ώρα βέβαια για όλους, λείπει ένα χέρι, ένα πόδι, έχει ένα πρόβλημα στο κεφάλι και είναι αυτό. Θα το γεννήσεις? Γιατί στη θεωρία καλά τα λέμε όλοι. Α, βέβαια. Έκυρε το χορό, όλοι τα λένε ωραία. Μέσα στο χορό είναι. Το αντιμετωπίζεις εσύ η ίδια. Σου λένε θα γεννηθεί έτσι το παιδί σου. Και σε προτρέπει κάποιος αν θέλει. Ειδικά για τους άλλους. Ότι παιδί μου, τι το κάνεις αυτό το παιδί. Μέχρι τότε. Το ήθελε δυστυχισμένο και αυτό και εσύ. Με θέμα συγκεκριμένης περιπτώσεις. Ναι, μα αυτή τη συγκεκριμένη πάω. Γιατί ίσως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις κάνουν. Μα είναι πολλές πάνω. Όχι, ο γιατρός είπε ότι είναι 3%. Είναι πολύ πολλές. Το 3% είναι νούμερο. Είναι νούμερο. Πολλές είναι 300.000. Να τάσσε, ο κύριος είναι πολλές. Είναι 300.000 εκτρώσεις. Όταν οι νιώσεις έχουν φτάσει 92.000. Και ενώ η Τουρκία γελάνε 1.600.000 παιδιά, μετά 50 χρόνια δεν θα είμαστε καν τα παιδιά. Με το σάλιο θα μας πνίξουν. Δεν θα είμαστε, με το σάλιο λέτε. Υπάρχει όμως και το... Αφήστε. Το πιστεύω. Αφήστε τα σφαγιά να μην κλείνει πια οριστικά η λήψη. Είναι ένας εργαζόμενος σε λίγο, ένας ασφαλισμένος αντί να είναι 14 προς 1. Φαίνεται ότι το μήνυμα γεννάτε γιατί χανόμαστε είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Γιατί φτάσαμε σε σημείο εθνικής αυτοκτονίας. Ξέρετε κάτι, θα ολοκληρώσετε πάντα λίγο δύο λεπτά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ναι, που συνδέονται. Ναι. Άλλο το δημογραφικό πρόβλημα και άλλο το πρόβλημα της διακοπής κύσεως. Το πρόβλημα της διακοπής κύσεως είναι συγκεκριμένο, που έχει σαν αποτέλεσμα το δημογραφικό. Αλλά εδώ ήρθαμε, νομίζω, να συζητήσουμε το θέμα της διακοπής της κύσεως. Βεβαίως. Το οποίο είναι εντελώς, έχει άλλες προεκτάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν του οικογενειακού προγραμματισμού, γιατί εκεί πρέπει να περάσει το μήνυμα, τουλάχιστον στους νέους ανθρώπους, δεν είναι αν θα κάνει έκτρωση ή όχι. Κανείς δεν θέλει να κάνει έκτρωση. Αναγκάζεται η νέα κοπέλα, δυστυχώς αναγκάζεται να κάνει και δεν πρέπει να κάνει. Επομένως το πρόβλημα λοιπόν είναι της ενημέρωσης των νέων. Πώς θα αποφύγουν μια ανεπιθύμητη κοίηση. Και την ενημέρωση των ζευγαριών που έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ένα δεύτερο παιδί ή ένα τρίτο παιδί, ώστε να αυξηθεί ο πληθυσμός, να βελτιωθεί το δημογραφικό πρόβλημα και εκεί πρέπει να επέμβει η πολιτεία. Μάλιστα. Πιστεύω. Κύριε Ραγιού. Πέστε, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, πέστε το, ότι το κράτος αύριο αποφαίνεται και λέει ότι δίνω ότι απαγορεύω τις εκτρώσεις. Θα αναγυρνάμε πίσω, ναι, δηλαδή. Με, τι θα γίνει τότε, θα κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των παιδιών και θα τις αυρίζουν κάποιοι γιατροί. Συμφωνώ είναι πολύ. Το άλλο το πρόβλημα, το πιο, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα, όχι το επικροτώ. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. Δεν το επικροτώ, σας λέω, δεν το επικροτώ, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Νόμιμη μη παράνομη έκτρωση έχει τις ίδιες άσχημες συνέπειες. Αλλού είναι το θέμα, ότι όταν ο νόμος ευλογεί αυτή την πράξη, κάνει γυναίκες με αμβλημένο το ηθικό συνέστημα και άντρες επιπόλαιους και ανεύθυνους. Ο άντρας πια σήμερα είναι ανεύθυνος εντελώς. Έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει, τις φεμινίστρες. Μία ανδροκρατούμενη. Και οι γυναίκες είναι ανεύθυνες. Ναι, δεν είναι μόνο οι άντρες ανεύθυνοι. Ναι, είναι από τις σπάνιες φορές που υπερασπίζομαι άντρες από αυτήν την εκπομπή, σπανιότατες θα έλεγα. Αλλά πιστεύω ότι ίσο μερίδιο ευθύνης και ανευθυνότητας έχουν και οι δύο. Κάποιες φορές ίσως περισσότερο οι άντρες. Πάντως με τον νόμο έτσι όπως είναι. Χαίρομαι που το παραδέχεστε πάντα. Ακούστε, ο νόμος το υπάρχει, δεν υπάρχει, θα γίνονται πάντα παράνομες οι εκτρώσεις. Ελάχιστοι πάνε σε γιατρία. Εγκρυπτό. Πάντα θα γίνονται παράνομες ή όχι, θα γίνονται εγκρυπτό. Για να ολοκληρώσουμε ένα θέμα. Στην Αγγλία ήδη αρχίζει η αντίστοιχη μέτρηση να καταργηθεί ο νόμος. Παντού και στην Ιταλία υπάρχει. Να σας πω πολύ σύντομα, μεταξύ του παράνομου και του ευλογημένου υπάρχει μια ολόκληρη κλίμακα.
γιατί μιλάμε με τα άκρα συνέχεια. Σωστά. Ούτε παράνομο, ούτε ευλογημένο. Ούτε παράνομο, ούτε ευλογημένο. Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται και 40 εκπομπές να κάνει συνεχόμενες. Είναι μια εκπομπή επί 40 ώρες. Τώρα θα κάνουμε μία την εβδομάδα. Θα κάνουμε μία την εβδομάδα. Θα το εισηγηθούμε αυτό, γιατί είναι πολλές οι απορίες που πρέπει να λυθούν. Και εγώ. Πολλά δεν είπα. Και εγώ έχω. Θα πείτε, πάτερ, τελειώνω. Μισό λεπτό, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για την κατάληξη. Υψηλή τεχνολογία και αξιοπιστία που κατέκτησαν τον κόσμο. Sanyo. Μπείτε στον κόσμο της Sanyo. Η μεγάλη υπογραφή σε air condition, τηλεοράσεις, βίντεο, hi-fi, οικιακές συσκευές. Sanyo. Εγγύηση τεχνολογικής υπεροχής 40 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η άποψή σου για τις αμβλώσεις? Καλό είναι να γίνονται. Μερικές φορές είναι απαραίτητο. Είναι κρίμα να τα πετάνε τα παιδιά. Δεν το βρίσκω σωστό. Άμα είναι κάτι το αναπόφευκτο να γίνεται, αλλά κατά κανόνα όχι. Άμα δεν είναι έτοιμη η κοπέλα να μεγαλώσει ένα παιδί, πιστεύω ότι και πρώτα πρέπει να προστατεύεται. Και ότι άμα δεν μπορεί να κάνει το παιδί, να κάνει μια έμβρωση. Να μην γίνονται. Να προσέχει ο κόσμος να μην γίνονται εκτρώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι επιτρεπτές για λόγους υγείας της γυναίκας και για λόγους ηθικής. Όταν είναι προϊόν εκβιασμού, βίας δηλαδή, βιασμού, είναι επιβεβλημένη. Και όταν είναι θέμα υγείας επίσης. Στις άλλες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται, δεδομένου ότι έχουμε οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα. Για ποιους λόγους θα κάνατε άμβλωση? Εντάξει, αν δεν ήμουν έτοιμη για να κάνω ακόμα παιδί. Εάν δεν ήμουν παντρεμένη, ας πούμε. Είναι προσωπική υπόθεση των γυναικών οι αμβλώσεις? Και του άντρα. Και του άντρα. Όχι, φυσικά. Θα πρέπει να είναι και των δυο. Ασφαλώς, ναι. Δεν έχει λόγο άνδρας, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση? Έχει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στη γυναίκα. Οι συνήθεις λόγοι που επικαλούνται οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση είναι ποιοι, γιατρέ? Μα νομίζω ότι η Δεσποινής προηγουμένως τους ανέφερε πάρα πολύ καλά. Μήπως έχετε και παιδιά... κάποιον άλλον, εσείς που ξέρετε περισσότερο? Όχι, δεν νομίζω. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτή είναι η λόγη. Σίγουρο. Όσον αφορά, σας είπα, γιατί υπάρχουν γυναίκες που δυνητικά θα μπορούσαν να κρατήσουν μια κοίηση. Είναι κοινωνικοί λόγοι περισσότερο και οικονομικοί λόγοι που δεν μπορούν να κρατήσουν ένα παιδί. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες που απαγορεύουν την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες ενδεχομένως? Δηλαδή, τι εννοείτε? Ηλικίες γυναικός. Δηλαδή, κάποια κοπέλα 13 χρονών ή που μένει έγκυος είναι πιο επικίνδυνο από κάποια άλλη, αν υπάρχει κάποιος βαθμός επικίνδυνοτητας ανάλογα με την ηλικία. Ναι. Όχι, η διακοπή και ίσως πάντα επικίνδυνη είναι σε οποιαδήποτε ηλικία. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Μάλιστα. Αλλά απλώς μια γυναίκα 13 ετών έχει, μια κοπέλα 13 ετών έχει περισσότερους, ξέρω εγώ, μεγαλύτερους κινδύνους το παιδί να έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Όπως μια γυναίκα 40 χρόνων και πάνω έχει μεγαλύτερες πιθανότητες το παιδί να έχει κάποιο πρόβλημα. Θα λέγατε μετά από την εμπειρία σας σε αυτό το χώρο ότι η άμβλωση είναι μια υπόθεση ρουτίνας? Δηλαδή, στο βαθμό που γίνεται. Εγώ πιστεύω να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά. Γιατί? Παλιότερα. Είναι λίγο, γίνονται, να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να πω, παιδιά... οι κίνδυνοι κατά την άμβλωση έχουν λιγοστέψει από την εποχή των παράνομων αμβλώσεων. Το καλύτερο, ναι, το εντοπίζετε και εδώ, πιστεύω, τώρα. Πιστεύω, ναι, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ναι, στο να βελτιωθεί οι συνθήκες της διακοπής. Γιατρέ, πιστεύω, γιατί λέτε, με συγχωρείτε, ναι, με συγχωρείτε. Λίγες γυναίκες πάνε στα ιατρία, όλες πάνε κρυφά στους ιδιωτικούς γιατρούς. Γιατί, όχι, λέτε, ναι, και αφήνουμε την εντύπωση ότι ο νόμος είναι ευλογημένος. Με συγχωρείτε, δεν αφήνω το λάθος. Με συγχωρείτε. Πρώτον, δεν αφήνω το. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος όσον αφορά τον νόμο. Και δεύτερον, δεν μπορώ να αγνοήσω ότι όχι, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, διότι δεν γίνονται έτσι σήμερα πλέον. Αλλά έχει κινδύνους μια διακοπή και ίσως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Συμφωνούμε απόλυτα. Και νομίζω. Εγώ συμφωνώ την πρώτη στιγμή μαζί. Και δεν έχετε καταλάβει ακόμη ότι είπα ότι επειδή η ενημέρωση στους νέους είναι καλύτερη, λιγότερες κοπέλες σήμερα μένουν έγκυες που καταφεύγουν στη διακοπή και ίσως. Α, μάλιστα. Από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς δουλεύει ο οικογενειακός προγραμματισμός, δουλεύει η ενημέρωση. Πιστεύω. Έχετε προσπαθήσει εσείς ποτέ να μεταπείσετε κάποιες γυναίκες που ήθελαν να κάνουν άμβλωση? Πολλές. Έχετε καταφέρει, πόσες φορές το έχετε πετύχει?
μπορώ να σας πω 30-70, 70 ναι, 30 όχι. Αλλά δεν μπορείτε να αγνοήσετε τους κοινωνικούς λόγους οι οποίοι υπάρχουν. Αν υπάρχει μια κοπέλα και πάει σε έναν γιατρό και είναι αυτό που είπε πριν το κορίτσι, η Δεσποινίσσα εδώ πέρα νομίζω ότι τα ανέφερε πάρα πολύ καλά. Είναι σε πανικό μια κοπέλα. Λοιπόν, δεν είναι οι λύσεις, δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αφήστε την κοπέλα να συνεχιστεί η κοίηση, διότι το να συνεχίσει τη σημερινή εποχή στην Ελλάδα μια άγαμη κοπέλα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, αλλά πάλι είναι πρόβλημα. Το κεφάλαιο εγκυμοσύνη από βιασμό. Γιατί είναι και αυτό ένα μικρό κεφάλαιο. Σας δεν σας αρέσουν οι ακρότητες και οι μικρές περιπτώσεις, αλλά εγώ οφείλω να τις πω. 300 είχα να πω τώρα, δεν μου τα αφήνω να τα πω έτσι. Ένα από τα 300 είναι το εξής. Συγχωρείται η διακοπή μιας κοίησης όταν είναι αποτέλεσμα βιασμού, ναι ή όχι, από την Εκκλησία? Λοιπόν, όπως απαντήσω, ναι. Όπως ξέρετε, δείχνω σε πολλούς χώρους προβολές, ναι. Κραυγή, που είχαμε δείξει την άλλη φορά. Βεβαίως, το είχαμε πάταγος είχε γίνει πέρσι. Στο στρατό. Σε κάποια λοιπόν εκδήλωση, ένας Ελληνοαμερικάνος, που είναι εδώ πέρα το κάποια χρόνια, μου κάνει την ερώτηση. Τι θα γίνει με στην Κύπρο το 2014? Δηλαδή, ακραία ερώτηση. Και πήγα να σκεφτώ να απαντήσω και παίρνει το λόγο άλλος, ναι, μέσα. Ναι. Άλλος ακροατής. Ναι. Θεατής μάλλον, αφού έδειχνα την ταινία. Και αναφέρει το εξής, ότι μία, γιατί είπαμε ότι η κάθε περίπτωση συζυγίζεται με την δικιά της την περίπτωση. Ναι. Mm-hmm. Υπήρξε λοιπόν μια κοπέλα η οποία βιάστηκε, αλλά δεν ήθελε που δεν να κάνει... Άμβλος. Που δεν Κυπρέα. Κυπρέα. Κυπρέα, ναι. Συγκεκριμένο πρόσωπο δηλαδή. Μάλιστα. Μπόρεσε λοιπόν στους δικούς της να βρει τρόπο να το πει, αλλά μετά να φύγει, δηλαδή να μην την πάρει γενικά. Έφυγε, κάτι άλλαξε. Τοποθεσία. Το παιδί το γέννησε, ναι. Το βάφτισε. Το βάφτισε. Το παιδί γεννήθηκε. Λέτε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία ο σπόρος. Ακούστε, το... ακούστε. Να σκοτεινήσετε. Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν το παιδί, βαφτίστηκε, ναι. το ανάθρεψε χριστιανικά και το παιδί αυτό έγινε ιερέας. Και το παιδί αυτό έλεγε όταν έκανε λειτουργία: Θεέ μου, συγχώρεσε τον άγνωστο πατέρα μου. Μάλιστα. Και ναι. Τελευταία λειτουργία του, ναι. Ο Θεός ήξερε την τελευταία λειτουργία. Ο Θεός ήξερε. Ναι. Και ο Θεός συγχώρεσε τον Τούρκο πατέρα σου. Βιαστή. Ναι, βιαστή. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Ότι σε όλες τις περιπτώσεις ένα είναι παιδί άνθρωπος, πρέπει δηλαδή να γεννιέται, λέτε. Είναι άνθρωπος. Ναι. Έχουν περιπτώσεις μέσα στην ιστορία που ήρθαν νόθα. Και βγήκε μεγάλος επιστήμονας, δεν ξέρω τι βγήκε. Λοιπόν, η ζωή, οι άνθρωποι είναι αδιαπραγμάτευτοι. Να τελειώσουμε με αυτό. Θύμα δεν είναι μόνο το γέννητο παιδί. Θύμα είναι και η μητέρα. Η μία συστηρισμένη στήρα. Είπε ποτέ στη γυναίκα ότι δεν είναι εκουσία διακοπή της κοίησης, αλλά βίαιος τραυματισμός. Νομίζω ότι είναι έγκλημα αν δεν το λένε οι γιατροί αυτό. Και φαντάζομαι ότι το λένε. Ότι σαφώς υπάρχουν και προβλήματα. Εγώ παρακάλεσα να δείξουμε τη σκηνή που η ηλεκτρική σκούπα παίρνει το παιδί από τη γυναίκα, η συσκευή 28-29 φορές δυνατότερη. Για σκεφτείτε, τραβάει και καλιά και τη μήτρα και πεθαίνει. Σε 3 εκατομμύρια αμβλώσει στην Ιταλία με τον καινούριο νόμο έχουμε 25.000 θανάτους. Νομίζω μας κάνετε όλους να τριχιάσουμε. Θέλω να ακούσω. Αν δεν καταλάβετε. Έχω σε ένα σημείο με την κοινή γνώμη. Πού? Έχει ευαισθησίες όταν κάποιο μωρό, ξέρω να το χτυπήσουν, όταν κάποιο μωρό στα σκουπίδια κλπ. Μάλιστα στα σκουπίδια το πήρε την άλλη φορά και σώθηκε. Και δεν ξεσηκώνεται η κοινή γνώμη για τα τόσα παιδιά που πάνε στα σκουπίδια. Που σιωπηλή κραυγή, τι σημαίνει σιωπηλή κραυγή? Ότι το παιδί συνειδητά ενεργεί και αν μπορούσε να ακούσει η μάνα την κραυγή του, θα ήσουν να σκοπή. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε έτσι σήμερα. Είπαμε πολλά, δεν είπαμε ακόμα περισσότερα. Οι περισσότερες αμβλώσεις δεν καταγράφονται, χάνονται στον νόμο της σιωπής, κρύβονται πίσω από την ταμπέλα κάποιου γυναικολογικού ελέγχου, κάτι που συμφέρει όλους άλλωστε. Οι αμβλώσεις και τυπικά πια εδώ και 11 χρόνια νομιμοποιήθηκαν. Τίποτα όμως δεν φαίνεται να έχει αλλάξει για τις ίδιες τις γυναίκες που εξακολουθούν να ντρέπονται για μια άμβλωση και φοβούνται ακόμη και να το συζητήσουν. Στην καλύτερη περίπτωση το μυστικό μένει θαμμένο στις σελίδες κάποιου κλειδωμένου ημερολογίου. Γεια σας. Mm-hmm.